arrived and smashed into everyone, everyone. People were screaming in the street and they were running all to the restaurants. All the restaurants were open and people coming and we were just sitting there. Ακολουθούν σκηνές που δύσκολα μπορεί να περιγράψει κανείς. Άνθρωποι στο έδαφος, τραυματισμένοι, αβοήθητοι, σε μια σκηνή πραγματικού χάους. 84 νεκροί, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά. Εκατοντάδες τραυματίες. Αποφάσισε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία θα τελείωνε στις 26 Ιουλίου, θα παραταθεί για τρεις μήνες ακόμη. Ο σχετικός νόμος θα υποβληθεί προς έγκριση στο Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Τίποτα δεν θα μας κάνει να εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Θα εντείνω τις επιχειρήσεις μας στην Συρία και το Ιράκ και θα εξακολουθήσουμε να χτυπάμε αυτούς που μας επιτέθηκαν στο έδαφός μας, στα σπίτια μας. Εκ μέρους του Αμερικανικού λαού, καταδικάζομαι με τον πιο απόλυτο τρόπο αυτό που δείχνει να είναι μια αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στην οίκαια της Γαλλίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων. Εξέφρασα τα θερμά μου συλληπιτήρια στον πρόεδρο Ολάν για την αποτρόπαια επίθεση στην οίκαια, με αποτέλεσμα το θάνατο δεκάδων αθώων πολιτών. Πρέπει πια η Ευρώπη συνολικά να περάσει από τα λόγια στην πράξη. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο συστηματική συνεργασία στα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας. Νομίζω ότι είναι όριμη μια τέτοια σκέψη. Και το θέλει και ο ελληνικός λαός. Με αρμοδιότητες τύπου 75, όταν, αρμοδιότητες ίδιες με τις σημερινές. Όταν έχεις τη δυνατότητα να εκλέγεις τον κοινοτάρχη, τον δήμαρχο, να μην έχεις άποψη για το ποιος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το θέμα των αρμοδιοτήτων είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει συζήτηση. Και πρέπει αυτό να το δούμε στην προοπτική της αναθεώρησης και να κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα να μην διανοηθεί να παίξει θεσμικά παιχνίδια με τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Κάποια από τα χθεσινά του λεγόμενα υποδηλώνουν στην καλύτερη περίπτωση θεσμική άγνοια. Στη χειρότερη, την πρόθεσή του να καταφύγει σε νέες θεσμικές ακροβασίες που δεν συνάδουν ούτε με το πνεύμα, ούτε με το γράμμα του καταστατικού χάρτη της χώρας. Ήταν λοιπόν 10 παρατέταρτο το πρωί, 10 παρα 10, όταν ένας 36χρονος επιχείρησε να εισέλθει από την οδό Δέγλερη στο εφετείο, τη είσοδο η οποία προβλέπεται να πηγαίνουν όσοι από το κοινό επιθυμούν να παραδοθεί στη δίκη, φορώντας καταρχάς μία φανέλα των SS, των ταγμάτων εφόδου των Ναζί, ενώ κατά τη διάρκεια ελέγχου, στην οποία υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε πως μέσα στο προσωπικό του σαντάκι είχε ένα σουγιά μήκους 5 εκατοστών. Το να είναι κανείς στην κυβέρνηση της χώρας έχει στην πράξη πολύ μεγάλη διαφορά από ό,τι θεωρητικά μπορεί να πιστεύει ότι σημαίνει αυτό. Πολλά από τα οποία υποσχεθήκαμε ότι θα επιδιώξουμε να φέρουμε το Γενάρη του 2015 δεν καταφέραμε να τα φέρουμε. Η μετάβαση στην κανονικότητα δεν θα είναι απότομη, θα είναι σταδιακή. Οι εκλογές, κύριε Βαχελά, οι επόμενες, θα γίνουν το φθινόπωρο του 2019. Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα αυτό, η πρόταση απλής αναλογικής. Διότι δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να ακολουθήσω την πεπατημένη. Ξέρετε ότι η ενισχυμένη αναλογική ενισχύει τα μεγάλα κόμματα. Θα μπορούσα λοιπόν κι εγώ να πω ότι αυτό που θέλω και επιδιώκω και οραματίζομαι είναι να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του παλιού ΠΑΣΟΚ και να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία και να έχουμε ένα νέο δικοματισμό. Ο κύριος Τσίπρας ξεπέρασε τον εαυτό του και σε θράσος και σε κινησμό. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι τα έπραξε όλα καλώς. Δικαιολόγησε τα πάντα και δεν αισθάνθηκε ούτε για μια στιγμή την ανάγκη να κάνει έστω και ελάχιστη αυτοκριτική.
έχει προκαλέσει παραλήρημα στις χώρες στις οποίες λειτουργεί αυτό το συγκεκριμένο app στα smartphones, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα έχει προκαλέσει τέτοιο πρόβλημα που το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στην Ουάσιγκτον, στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και το Μουσείο Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης, έχει βγάλει ειδική ανακοίνωση παρακαλώντας τους χρήστες αυτής της εφαρμογής να μην παίζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι μέσα στο μουσείο, διότι δημιουργούνται προβλήματα.